Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια συνταγή που όλοι αγαπάτε και όλοι ψάχνετε. Θα φτιάξουμε χοιρινό μεσέλινο. Θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς να φτιάξετε το πιο τρυφερό, ζουμερό, πεντανόστιμο χοιρινό μεσέλινο. Δεν χρειάζεται πολλά σκεύη, δεν χρειάζεται πολλή διαδικασία. Χρειάζεται μόνο να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου και στο τέλος δεν θα το πιστεύετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αγοράσουμε το σωστό κρέας για να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Να σας πω ότι έχω δοκιμάσει τη συγκεκριμένη συνταγή και με νουά, όπως λέμε, και με μπούτι και με λαιμό. Το καλύτερο χοιρινό μεσέλινο βγαίνει με λαιμό. Οπότε όταν θα πάτε στο χασάπι θα ζητήσετε ωραίο, φρέσκο χοιρινό με λαιμό για να ετοιμάσετε την όλη συνταγή. Το δεύτερο κομμάτι που μπορεί να αποτύχετε στη συνταγή έρχεται κατά τη διάρκεια του ψησίματος, οπότε θα το πούμε εκείνη τη στιγμή όταν πρέπει. Αλλά πρώτα πρέπει να ετοιμάσουμε το κρέας μας. Και αυτό που πρέπει πάντα να προσέχουμε είναι να έχουμε, να το πω πολύ απλά, αλλά πρέπει να το θυμάστε, ένα καλό ψυγείο στο σπίτι. Με ένα καλό ψυγείο είναι σίγουρο πως όλα τα φαγητά μας διατηρούνται περισσότερο, ζουν περισσότερο και γενικά τρώμε καλύτερο φαγητό. Και δέστε τι ωραίο κρέας έχω εδώ πέρα. Ολόφρεσκο και έχει διατηρηθεί σωστά μέσα στο ψυγείο. Αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Και τώρα θα κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Θέλουμε να κάνουμε μπουκίτσες από κρέας, οπότε δεν κόβουμε πολύ μεγάλα τα κομμάτια, γιατί είναι δύσκολο μετά να φάμε το φαγητό μας. Θέλουμε η κάθε μπουκίτσα να είναι ακριβώς η μπουκίτσα που θέλουμε να μπει μέσα στο στόμα μας. Οπότε ανάβουμε το τηγανάκι. Και εδώ πέρα είναι το δεύτερο κομμάτι που σας είπα ότι μπορεί να αποτύχετε. Το ψήσιμο του κρέατος μαζί με τα πράσα και το σέλινο. Δεν πρέπει να γίνουν όλα σε μία κατσαρόλα, γιατί συνήθως εκεί πέρα αποτυχάνουμε, θεωρώντας ότι με μία κατσαρόλα πρέπει να κάνουμε όλο μας το φαγητό για να μην λερώσουμε άλλο ένα σκεύος. Συνήθως το φαγητό μας γίνεται νερόβραστο και άσχημο. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να σοτάρω το κρέας μου σε ξεχωριστό τηγανάκι και μετά να παντρέψω όλα τα υπόλοιπα μέσα σε μία κατσαρόλα. Οπότε θα λερώσουμε ένα παραπάνω σκεύος, το τηγάνι μας. Λοιπόν, μικρά κομματάκια εδώ. Και βέβαια όλη τη διαδικασία του να κόψετε το κρέας σε μικρά κομματάκια μπορείτε να μην την κάνετε εσείς. Μπορεί να την κάνει ο χασάπης σας, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κόβω το κρέας μόνος μου. Να θυμάστε ότι όσο περισσότερο εξασκείτε το μαχαίρι σας, τόσο καλύτερη στη μαγειρική θα γίνετε. Και το τελευταίο μας κομμάτι. Και ήρθε η ώρα να σοτάρουμε το κρεατάκι. Πριν το σοτάρουμε όμως, πρέπει να ρίξουμε λίγο αλευράκι, γιατί το αλεύρι θα βοηθήσει στο να δώσει σύσταση στο φαγητό μας. Πολλοί θεωρούν ότι το αλεύρι το βάζουμε για γεύση ή για να γίνει τραγανό το κρέας μας. Όχι, το βάζουμε γιατί στη συνέχεια το αλεύρι θα δέσει όλη μας τη σάλτσα. Οπότε είναι απαραίτητο να το βάλουμε σε αυτό το σημείο. Πριν βάλουμε όμως το αλεύρι, πρέπει να ρίξουμε αλάτι. Και πρέπει να αλατίσουμε καλά. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό γιατί όντως θα καθορίσει το πόσο γευστικό θα γίνει το φαγητό μας. Άμα δεν βάλετε αλάτι τώρα, το κρέας δεν μπορεί να τραβήξει αλάτι στη συνέχεια. Οπότε γενικά το φαγητό σας θα βγει άνοστο και δεν ξέρετε γιατί. Είναι εδώ πέρα, αυτό είναι το σημείο. Αλατάκι εδώ. Πιπέρι μπορούμε να προσθέσουμε στη συνέχεια, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το αλάτι είναι πολύ σημαντικό να το βάλουμε τώρα. Τώρα, έχω λίγο αλευράκι εδώ. Και παραπάνω να ρίξω δεν με πειράζει, γιατί τούτους αλλιώς το κρέας μας θα κρατήσει όσο αλεύρι ακριβώς θέλει. Οπότε ανακατεύουμε καλά, να πάει το αλεύρι παντού. Και μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ήρθε η ώρα επιτέλους να σοτάρουμε το κρέας μας. Το τηγάνι έχει πάρει φωτιά. Να ρίξουμε λίγο λαδάκι. Εδώ. Και μόλις ρίξουμε το λαδάκι μας, θα προσθέσουμε το κρέας μας χωρίς παραπανήσιο αλεύρι. Βέβαια και παραπάνω αλεύρι να ρίξετε σε αυτό το σημείο δεν μας πειράζει γιατί θα αλλάξουμε σκεύος. Οπότε ό,τι αλεύρι καεί, στο τέλος δεν θα μπει στο φαγητό μας. Αλλά κοιτάξτε εδώ, το παραπανήσιο αλεύρι έχει φύγει. Οπότε, πάει αυτό πίσω. Και τώρα υπομονετικά θα σουτάρουμε το κρεατάκι μας. Θέλουμε να δώσουμε ωραίο χρυσαφένιο χρώμα γιατί όσο πιο χρυσαφένιο κάνουμε τώρα το χοιρινό μας, τόσο πιο νόστιμο θα βγει το φαγητό μας. Υπομονή. Δεν θέλει πολλή ώρα. Θέλει 5 με 6 λεπτάκια ίσα-ίσα να πάρει ωραίο χρώμα. Μόλις πάρει ωραίο χρώμα, θα το βγάλουμε και θα συνεχίσουμε κανονικά τη συνταγή μας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να δείτε όλοι αυτό το υπέροχο χρώμα που έχει πάρει το χοιρινό. Αυτό το χρώμα είναι η γεύση του φαγητού μας. Άμα το βάλουμε σε μια κατσαρόλα και αρχίζουμε να ανακατεύουμε και βγάζει νερό, ζουμιά και όλα τα υπόλοιπα, βράζει. Δεν γίνεται φαγητό, δεν γίνεται σωτέ, δεν γίνεται νόστιμο το φαγητό μας. Είναι απαραίτητο να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία σωστά. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο όντως είναι τόσο ανταλλαστικό το κρέας που θα μπορούσαμε με λίγο λεμονάκι να το σβήσουμε και να κάνουμε μια χοιρινή τηγανιά. Αυτό πρέπει να σκεφτείτε. Γι' αυτό το λόγο το φαγητό μας θα γίνει πεντανόστιμο, γιατί σοτάραμε καλά το κρέας. Τώρα, αδειάζουμε όλο το κρέας μας σε ένα μπολ. Και βλέπετε το παραπανήσιο λάδι που έχει μείνει, έχει βγει από το κρέας και είναι λιπαρά που δεν θέλουμε. Αφήνουμε στην άκρη και το κρέας μας είναι έτοιμο. Τώρα ήρθε η ώρα για την κυρία κατσαρόλα.
Η κυρία κατσαρόλα θα πάει πάνω στη φωτιά. Θα προσθέσουμε ελάχιστο ελαιόλαδο. Και όταν λέω ελάχιστο, το εννοώ. Ίσα-ίσα για να σουτάρουμε τα πράσα μας. Γιατί θα βάλουμε και πράσο στο χοιρινό αυτό. Θέλουμε έτσι τη σπιρτάδα που έχει το πράσο, μας αρέσει πάρα πολύ. Το πράσο θα το κόψετε εδώ πέρα. Ωραίες ροδέλες. Να κρατήσει το σχήμα, να κρατήσει τη γεύση. Μην το ψιλοκόψετε γιατί θα λιώσει τελείως στο τέλος και θα φαίνεται άσχημα μέσα στο φαγητό μας. Και μεγαλύτερες να είναι δεν μας πειράζει. Θα βράσουμε αρκετή ώρα το φαγητό μας. Θα μαλακώσει και το πράσο μαζί του. Οπότε, άμα το κόψουμε πιο λεπτό, το πράσο θα λιώσει και δεν θα έχει κανένα νόημα στο φαγητό μας. Τώρα, το πράσο πάει μέσα. Οχο! Εδώ. Το πράσο, άμα το σουτάρουμε σε μια κατσαρολίτσα ή ένα τηγανάκι μόνο του με ελαιόλαδο, αλάτι και πέρι, είναι πεντανόστιμο. Φανταστείτε να μπουν και όλα τα υπόλοιπα τι θα γίνει συνδυαστικά. Ένα κρεμμύδι, λεπτές φετούλες. Όπως είναι, βάζουμε και το κρεμμύδι μαζί με το πράσο. Τέλεια. Το σκόρδο το αφήνω πάνω σας. Θα βάλω μια σκελίδα σκόρδο, αλλά είναι πολύ σχετικό. Θα μπορούσατε να βάλετε μέχρι και 10 σκελίδες μέσα στο φαγητό, γιατί θα λιώσει το σκόρδο που μας δώσει αυτή την υπέροχη γεύση. Απλά δεν βάζω παραπάνω από μία, για να μην λέτε ότι κάνω υπερβολές. Αλλά εγώ, άμα θα έκανα στο σπίτι μου αυτή τη συνταγή και θα το έκανα για μένα, θα βάζα τουλάχιστον 3-4 σκελίδες σκόρδο. Μια σκελίδα σκόρδο και αυτό λεπτές φετούλες. Εδώ. Και όπως είναι, πάει και αυτό μέσα στην κατσαρόλα. Άλλα 3-4 λεπτάκια. Μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα το πράσο και το κρεμμύδι, που ουσιαστικά να κάνουμε τι. Άμα τώρα ρίξουμε νερό μέσα στην κατσαρόλα και το πράσο και το κρεμμύδι δεν έχουν σοταριστεί, όλη αυτή η ζάχαρη φυσική που έχουν απλά θα διοχετευτεί μέσα στο φαγητό μας. Λάθος. Θέλουμε πρώτα να κάνουμε αυτή τη ζάχαρη καραμέλα και μετά να διοχετευτεί μέσα στο φαγητό μας. Οπότε πρέπει να καραμελώσουμε καλά τα λαχανικά μας. Θέλω υπομονή 3-4 λεπτάκια και μόλις περάσουν τα 3-4 λεπτάκια, θα προσθέσουμε το κρέας μας, το κρασάκι μας, το νεράκι μας και θα αρχίσουμε να βράζουμε το φαγητό μας. Και το πράσο μου έχει καραμελώσει. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που έχει γίνει. Έχει μαλακώσει και έχει βγάλει όλη τη γεύση μέσα στο φαγητό. Θα προσθέσω τώρα το κρέας μου μαζί με τα ζουμάκια που έχει βγάλει. Θα θέλω αυτά τα ζουμάκια. Και κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε συνδυαστικά πόσο ωραίο χρώμα έχει πάρει και το κρέας και το πράσο. Άμα θέλαμε και τα δύο αυτά να τα κάνουμε σε μία κατσαρόλα, γινότανε εφόσον ξέραμε ακριβώς τι κάναμε. Έπρεπε να κάνουμε σε εδώ στο κρέας, να αδειάζουμε, να βάλουμε μετά το πράσο. Πάρα πολύ διαδικασία. Οπότε, ο καλύτερος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε είναι χρησιμοποιώντας άλλο ένα τηγανάκι. Τώρα, όπως πάντα, όλα μας τα φαγητά πρέπει να τα σβήσουμε με τι? Με κρασάκι. Για να δούμε, έχουμε κρασάκι? Κρασάκι έχουμε, οπότε. Εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο, καθώς βλέπουμε τι θέλουμε να πάρουμε μέσα από το ψυγείο, εξοικονομούμε θερμοκρασία. Και εκτός από εξοικονόμηση θερμοκρασίας, τι εξοικονομούμε? Ενέργεια. Οπότε κάνουμε καλό στον πλανήτη. Γενικά όλες οι τάσεις είναι στο να εξοικονομούμε ενέργεια, οτιδήποτε ενέργεια και να κάνουμε σπίτι. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ βασικό να ξέρουμε τι θέλουμε να πάρουμε από το ψυγείο. Οπότε, άμα ανοίγουμε το ψυγείο και περνάμε 3-4 ώρες για να πάρουμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, καταλαβαίνετε ότι όλη η θερμοκρασία έχει φύγει. Οπότε το ψυγείο προσπαθεί ξανά να φτάσει τη θερμοκρασία που πρέπει να φτάσει και αυτό είναι λάθος. Τώρα, σβήνουμε με κρασάκι. Εδώ, ανακατεύουμε πολύ καλά. Θέλουμε να εξατμιστεί το κρασάκι μας, εκτός άμα κάνουμε χοιρινό κρασάτο, που εκεί πέρα δεν θέλουμε να εξατμιστεί γιατί θέλουμε να έχει γεύση από κρασί. Και μόλις εξατμιστεί, αρχίζει να δίνει τη σάλτσα, οπότε σε αυτό το σημείο προσθέτουμε προαιρετικά ένα ζωμό κοτόπουλο, το νερό μας. Άμα έχετε ζωμό κοτόπουλο κανονικό, μπορείτε να βάλετε ολόκληρο ζωμό μέσα. Και θα προσθέσουμε λίγο αλατάκι και πιπέρι. Πιπέρι δεν έχουμε βάλει καθόλου στη συνταγή μας. Οπότε θα ρίξουμε λίγο αλάτι, γιατί χρειάζονται τα πράσα μας, χρειάζεται το κρεμμύδι μας, χρειάζεται και ο ζωμός μας. Λίγο πιπεράκι. Και τώρα, δεν θα βάλουμε άλλα μυρωδικά όπως δεντρολίβανο, θυμάρι και όλα τα υπόλοιπα που συνηθίζω να βάζω, γιατί θα κάνουμε ένα χοιρινό με σέλινο. Οπότε θέλουμε ο πρωταγωνιστής μας εδώ πέρα να είναι το σέλινο. Δεν θέλουμε να έχει και άλλα μυρωδικά μέσα. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να καπακώσετε την κατσαρόλα, να χαμηλώσετε τη φωτιά σας πραγματικά στο μέτριο. Θέλουμε ίσα-ίσα να βλέπουμε μπουρμπουλήθρες μέσα από το φαγητό μας να βγαίνουν και να σιγοβράσουμε για μία ώρα. Σε περίπτωση που βράσουμε πολύ δυνατά, θα εξατμιστεί το νεράκι, οπότε θα χρειαστεί να ρίξουμε παραπάνω. Οπότε γι' αυτό σας λέω, σιγά-σιγά σε μία ωρίτσα θα μαλακώσει το φαγητό μας, θα γίνει τέλειο και στο τέλος θα ρίξουμε το σέλινο για να δώσουμε την τελική βράση. Και το φαγητό μας είναι σχεδόν έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο. Έχει μαλακώσει το κρεατάκι, σχεδόν λιώνει στο στόμα και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το σέλινο. Το σέλινο δεν το βάζουμε από την αρχή, γιατί άμα το βάλουμε από την αρχή, λιώνει, μαλακώνει τελείως και χάνει το άρωμά του. Θέλουμε να έχει πολύ γεύση σέλινο το φαγητό μας, οπότε τώρα είναι η ώρα που θα το βάλουμε. Χρειαζόμαστε αρκετό σέλινο.
Έχω κάνει βιντεάκι στο YouTube για το πώς μπορούμε να αποθηκεύουμε τα πράγματα στο ψυγείο και είναι πολύ σημαντικό να είναι ευρύχωρο το ψυγείο για να μπορέσουμε να βάλουμε όλα τα πράγματα που έχουμε μέσα στο ψυγείο σε σωστό ράφι. Κάθε ράφι έχει διαφορετική θερμοκρασία εφόσον το ψυγείο είναι καλό και κάθε ράφι συντηρεί καλύτερα όλα μας τα φαγητά μέσα στο ψυγείο. Εδώ πέρα τα μυρωδικά, όπως βλέπετε, τα έχω βάλει μέσα στο ψυγείο με λίγο χαρτάκι νοτισμένο που έχω βρέξει με νεράκι για να μπορέσουν να διατηρηθούν για περισσότερο καιρό και φρέσκα. Τώρα θα μου πείτε, άμα τα πάρω την ίδια μέρα και τα μαγειρέψω, εντάξει, εκεί πέρα το καταλαβαίνω, αλλά συνήθως ποτέ δεν αγοράζουμε όλα τα πράγματα που χρειαζόμαστε για να μαγειρέψουμε την ίδια μέρα. Πάντα ψωνίζουμε μία φορά τη βδομάδα τα γενικά έτσι, λαχανικά και όχι μόνο, και μαγειρεύουμε μέσα τη βδομάδα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πώς συντηρούμε τα τρόφιμά μας μέσα στο ψυγείο. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεχωρίσω όλα μου τα φυλλαράκια. Εδώ και το κοτσανάκι από το πάνω μέρος. Πλύνετε πολύ καλά το σελινό σας. Σε περίπτωση που δεν το πλύνουμε καλά, θα έχουμε πρόβλημα. Εδώ έχω και το φρέσκο κρεμμυδάκι μου, οπότε και το φρέσκο κρεμμυδάκι και το σέλινο θα το ρίξω τώρα. Και άμα σας φαίνεται πολλή ποσότητα, για να κάνετε ένα χοιρινό με σέλινο, πρέπει να βάλουμε ποσότητα από σέλινο. Τώρα, τυλίξτε τα εδώ και πολύ ωραία με το μαχαιράκι σας κόψτε, όχι σε πολύ μικρά κομμάτια, ούτε και πολύ μεγάλα. Εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αφήσουμε ολόκληρα κοτσάνια μέσα. Και όλο αυτό το υπέροχο σέλινο που πάει στο φαγητό μου, μέσα. Κοιτάξτε εδώ πόσο σέλινο βάλαμε. Το σέλινο είναι ο πρωταγωνιστής και πρέπει να βάλουμε αρκετό. Μαζί με το σέλινο, τι άλλο θα προσθέσω? Φρέσκα κρεμμυδάκια. Εδώ. Φρέσκο κρεμμυδάκι θέλω να το ψιλοκόψετε. Μην αφήσετε χοντρά κομμάτια, γιατί θα βράσουμε τώρα μόνο για 20 λεπτάκια. Οπότε, αν αφήσουμε μεγάλα κομμάτια, στο τέλος θα έχουμε γεύση από κρεμμύδι στο φαγητό και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και τελευταίο υλικό που θα ρίξουμε μέσα, τι είναι? Τι είναι, φίλε Μιχάλη? Καλά, επειδή το πιάσε και το έβγαλα. Το θέμα είναι ότι έχεις γίνει εξπέρ πια. Μπορείς να ξεχωρίσεις και τον άνηθο. Και στον άνηθο, τι δεν θέλουμε να βάλουμε? Τα κοτσανάκια κάτω-κάτω. Είναι πάρα πολύ σκληρά. Είναι σαν ξύλα. Οπότε, άμα τα βάλουμε μέσα, χαλάνε την υφή του φαγητού μας. Άνηθος πάει και αυτός μέσα. Και τώρα θα κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Προσοχή με το ανακάτεμα, γιατί έχει βράσει αρκετά το κρεατάκι μας, να μην το λιώσουμε. Εδώ. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε χρόνο να μαλακώσει και το σέλινο, το φρέσκο κρεμμυδάκι και ο άνηθος. Περίπου 20 λεπτάκια πάλι σε χαμηλή φωτιά. Άμα χρειαστεί να προσθέσουμε υγρασία, θα το κάνουμε στο τέλος. Οπότε σε 20 λεπτάκια υπομονή, θα κάνουμε και ένα αυγολέμονο και θα σερβίρουμε. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Προαιρετικά, μπορείτε, άμα θέλετε, να το σερβίρετε ως έχει, ρίχνοντας λίγο λεμονάκι μέσα. Άμα θέλετε να κάνετε αυγολέμονο, εγώ θα σας το δείξω. Είναι 30 δευτερόλεπτα διαδικασία, δεν είναι παραπάνω. Θέλω χυμό και ξύσμα από 2 λεμονάκια. Απλά το ξύσμα θέλω να είναι όντως πάρα πολύ έτσι λεπτό, όπως ακριβώς το κάνω και εγώ. Ένα καλό ζέστερ θα σας βοηθήσει. Δεν θέλουμε χοντροκομμένο ξύσμα, γιατί θα μας χαλάσει το φαγητό. Οπότε ή το βάζουμε πολύ λεπτοκομμένο ή δεν το βάζουμε καθόλου. Χυμό από 2 λεμονάκια. Με το που ρίξουμε το χυμό και το ξύσμα από τα 2 λεμόνια, ρίχνουμε μέσα και 2 ολόκληρα αυγουλάκια. Ένα. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Και πάμε δίπλα να κάνουμε τη γνωστή διαδικασία του αυγοκόμματος. Και πάμε εδώ, στην κατσαρόλα μας. Τέλεια. Και όπως βλέπετε, το μείγμα μου σιγοβράζει. Για να σας πετύχει το αυγολεμόνο, πρέπει να σιγοβράζει το μείγμα. Άμα δεν σιγοβράζει και είναι απλά ζεστό, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνουμε σιγά σιγά με μια κουτάλα. Καθώς σιγοβράζει το μείγμα, ρίχνουμε μέσα στα αυγά μας μαζί με το λεμόνι να ανακατεύουμε. Δεν χρειάζεται πολύ. 3 κουταλιές είναι αρκετές. Και η τελευταία πάει μέσα. Εδώ. Τώρα, όπως είναι, ρίχνω όλο το μείγμα μου μέσα στην κατσαρόλα και χωρίς να ανακατεύω σιγά σιγά, χωρίς να ανακατεύω με την κουτάλα, ανακατεύοντας με την κατσαρόλα. Και τώρα θέλουμε να μετρήσουμε ως το 20. Εκτός άμα βγει μια μπουρμπουλήθρα. Άμα δούμε μπουρμπουλήθρα, βγάζουμε έξω. Άμα δεν δούμε μπουρμπουλήθρα, θα μετρήσουμε ως το 20. Νομίζω ότι δεν έχει βγει μπουρμπουλήθρα, αλλά έχουμε μετρήσει ως το 20, οπότε ήρθε η ώρα να βγάλουμε το φαγητό μας από τη φωτιά. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη σύσταση που έχει. Είναι φανταστικό. Θα σερβίρουμε κατευθείαν, όπως είναι. Κοιτάξτε εδώ.
ένα σωστό φαγητό δεμένο με αυγολέμονο. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι σε περίπτωση που κάνουμε αυγολέμονο, καλό είναι να ξέρουμε ότι θα σερβίρουμε κιόλας εκείνη την ώρα κατευθείαν στον κόσμο για να φάει. Γιατί το αυγολέμονο γενικά δεν είναι ωραίο να το ζεσταίνουμε και να το ξαναζεσταίνουμε, είναι ωραίο φρέσκο. Αν δεν θέλετε να σερβίρετε το φαγητό σας κατευθείαν εκείνη την ώρα, μην κάνετε το αυγολέμονο, κάντε το όπως το κάναμε πριν ή αυγοκόψτε το τη στιγμή που είναι να σερβίρετε. Λοιπόν, έχω υπέροχο ψωμάκι και λεμόνι εδώ. Θέλουμε ωραίο ψωμάκι που να κάνει χρούτσου χρούτσου. Εδώ. Λίγο λεμονάκι. Λίγο πιπεράκι. Μια σταγιά ελαιόλαδο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα λιπαρά που έχουμε βάλει στο φαγητό μας είναι ελάχιστα και το φαγητό μας είναι έτοιμο να δοκιμάσουμε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε ένα κουταλάκι. Παναγία μου. Και... Συγγνώμη, θα πάω άλλη μία κουταλιά. Όποιος μπορέσει να σταματήσει να τρώει σε αυτό το σημείο, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει. Αλλά μπράβο του. Είναι μια συγκλονιστική συνταγή. Το σέλινο λιώνει στο στόμα. Το σέλινο έχει κυριεύσει με καλό τρόπο όλο μας το φαγητό. Είναι ένα φανταστικό φαγητό. Ένα φαγητό που πρέπει να μάθετε να φτιάχνετε με το τίποτα. Θέλει λίγο υπομονή γιατί πρέπει να περιμένουμε. Αλλά πραγματικά αξίζει ο κόπος. Μην ξεχάσετε να κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας αγαπάτε και μόλις φτιάξετε τη συνταγή θέλω comments κάτω από το βίντεο να νιώσω κι εγώ καλά ότι το φτιάξατε και πραγματικά νομίζω ότι θα σας βγάλω άσπρο πρόσωπους. Φιλάκια πάρα πολλά και να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!